Μετά από 12 ημέρες αποχής και 1,5 μήνα προσπαθειών και χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα των συλλόγων, γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων της Σιτίας, τα παιδιά σήμερα το πρωί επέστρεψαν στις τάξεις τους. Το μήνυμα που στέλνουν οι γονείς των μαθητών των δημοτικών σχολείων της Σιτίας είναι ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με ανοιχτά τα σχολεία για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών τους. Επιστρέψαμε στα σχολεία. Τα παιδιά ήταν έτοιμα όπως ήταν και πριν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι δάσκαλοι τα υποδέχτηκαν το ίδιο ένθερμα. Ο λόγος που έληξε η αποχή ήταν ουσιαστικά γιατί ό,τι κινήσεις και να κάναμε, τις ίδιες απαντήσεις παίρναμε. Καμία διάθεση για καμία διαπραγμάτευση για να βελτιωθεί κάτι στα σχολεία μας, στη Σιτία, στις συγχωνεύσεις, τίποτα απολύτως. Όλα ήταν, εκτελούσαν εντολές, είναι γραμμή από την κυβέρνηση, οπότε από τη στιγμή που εμείς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το καλό των παιδιών μας και τίποτα άλλο, θεωρήσαμε ότι θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται σε διαδικασίες που πρέπει να γίνουν από εμάς. Με ανοιχτά τα σχολεία. Και θα συνεχίσουμε ακατάσταματα, ναι, να διεκδικούμε τα δίκαια πράγματα που θέλουμε. Δηλαδή, την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών μας, και εκεί δεν είμαστε καθόλου. Δεν υποχωρούμε, όχι. Ευρώ και αριθμοί γενικά είναι, ναι, όλα. Ευρώ και αριθμοί. Αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε σε, ναι, κανένα επίπεδο, είτε αυτό έχει να κάνει με την παιδεία, είτε με την υγεία. Δεν πρέπει να σκέφτεται κανείς ότι γιατί να πάω εκεί, αφού και την προηγούμενη φορά που πήγα δεν έγινε κάτι. Συνεχίζουμε όλοι μαζί και παλεύουμε για όλα, και για την υγεία μας και για την παιδεία μας, γιατί ήταν δεδομένα και πια δεν είναι. Είναι και εκτιμένα χρόνων που τα χάνουμε. Ναι. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν πήγανε χαμένες 2 εβδομάδες. Κανένας αγώνας που έχει δοθεί δεν πάει χαμένος. Χαμένοι είναι οι αγώνες που δεν δίνονται. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί το ακούμε, τώρα θα γυρίσουμε στο σχολείο, άδικα τόσο καιρό. Δεν είναι άδικα. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Αυτή ήταν με τα δεδομένα που είχαμε και με τις καταστάσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, ήταν το πιο δυνατό όπλο που μπορούσαμε να έχουμε, η αποχή από τα σχολεία. Τους ενόχλησε, φάνηκε τους ενόχλησε, άσχετο ότι δεν είχαμε. Η γραμμή είναι άλλη. Η γραμμή είναι άλλη, ναι. Ένα χειρό μήνυμα ότι η Σιτία και οι γονείς της Σιτίας και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί είναι όλοι μαζί και συνεχίζουν μαζί, να παλεύουν για τα παιδιά. Γιατί ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο, 3 σχολεία μαζί με τα χωριά. Για τόσο καιρό. Για τόσο καιρό, μαζί οι δάσκαλοι, μαζί όλοι οι γονείς, γιατί όλο αυτό είναι κομμάτι των γονιών. Είχαμε ένα κοινό στόχο.